πραγματικά σήμερα παρευρεθήκαμε στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου επιδώσαμε το ψήφισμα συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς των ειδικών σχολείων, που διαμαρτύρονται σχετικά με την διαζώσης λειτουργία των ειδικών σχολείων σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως Ρέθυμνο, όπως Αγίος Νικόλαος και σε άλλες περιοχές, μιλώντας για την Κρήτη και βέβαια σε άλλες περιοχές της υπόλοιπης χώρας, όπως Αττική, έτσι. Ναι, προσέξτε όμως, το Ρέθυμνο δεν είναι στην κατηγορία πολύ αυξημένου κινδύνου. Mm-hmm. Το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή είναι στην κατηγορία αυξημένου κινδύνου, όπου δεν υπάρχει οριζόντιο μέτρο αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Mm-hmm. Μόνο σε πολύ υψηλού κινδύνου γίνεται η αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Mm-hmm. Λοιπόν, οι συνάδελφοι τώρα των ειδικών σχολείων, η ΠΟΣΕΠΕΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής, ανακοίνωσε λοιπόν με σχετικό έγγραφό της ότι από σήμερα ξεκινούν απεργία για τα ειδικά σχολεία, γιατί θεωρούν ότι όταν παίρνονται οριζόντια μέτρα αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναστολή αυτή και τα ειδικά σχολεία. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαμαρτυρία τους. Αυτή τη στιγμή τώρα το Ρέθυμνο. Απεργιακή κινητοποίηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει, κύριε Πετσαγκουράκη, μέχρι πότε? Ναι, κοιτάξτε τώρα, λένε ότι θα ξεκινήσει από σήμερα. Σήμερα βέβαια στο Ρέθυμνο ήταν κλειστά τα σχολεία με απόφαση της Περιφερειάρχη. Και αύριο, Τετάρτη, επίσης. Και αύριο το ίδιο, σωστά. Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε. Δεν εκπροσωπούμε, δηλαδή εμείς είμαστε η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Mm-hmm. Και εμείς περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρουν ο δικός τους συνδικαλιστικός φορέας. Mm-hmm. Το Ρέθυμνο λοιπόν, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή παραμένει σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, παρά την ιδιαίτερα αυξημένη επιδημιολογική επιβάρυνση στα αστικά υγρά απόβλητα. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται το Λασίθι. Εντάξει, είναι πολύ αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι. Τώρα, το θέμα είναι σύνθετο και πολύπλοκο, το ζήτημα των σχολείων της ειδικής αγωγής. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο. Παρακαλώ, με δύο κουβέντες νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το στίγμα να το καταλάβει ο κόσμος. Όσο μπορούμε, ναι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει ανασταλεί η λειτουργία κάποιου τμήματος στο ΕΕΚ Ρεθύμνου, στα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης Ρεθύμνου, γιατί κάποιος μαθητής νοσεί από κορονοϊό. Αυτός ο μαθητής, επειδή έμπαινε στο ίδιο λεωφορείο και με παιδιά του άλλου σχολείου ειδικής αγωγής, του ΕΝΕΓΙΛ Ρεθύμνου, του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου, κάποια παιδιά και από το άλλο σχολείο μπήκαν σε καραντίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το ίδιο μέσο μετακίνησης. Mm-hmm. Καραντίνα 14 ημερών λοιπόν. Mm-hmm. Τώρα, πού υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες απόψεις. Δηλαδή, υπάρχουν οι γονείς της ειδικής αγωγής, η ΕΣΑΜΕΑ, οι γονείς μάλλον των παιδιών με αναπηρία, να το πούμε καλύτερα. Η ΕΣΑΜΕΑ που είναι από την Αθήνα, ας πούμε, η Σύνομοσπονδία, τον ΑΜΕΑ, που λένε ότι εάν κλειστούν αυτά τα παιδιά στο σπίτι τους, πρώτα απ' όλα η συμμετοχή τους στην εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι αμφίβολη και θεωρούν ότι στην ειδική αγωγή δεν προσφέρεται για τα ΑΜΕΑ, για τα άτομα με αναπηρία, δεν προσφέρεται αυτού του τύπου διδασκαλία για να επιτευχθούν κάποιοι στοιχειώδεις εκπαιδευτικοί στόχοι. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, και λογικό είναι, εκφράζουν κάποιες ανησυχίες. Λένε ότι όταν όλα τα υπόλοιπα σχολεία είναι κλειστά, εμείς δεν μπορούμε να εργαζόμαστε και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε και εμείς δικαιώματα. Λένε λοιπόν ότι φοβόμαστε την πανδημία. Εδώ τώρα κάποιοι γονείς μαθητών, κυρίως των ΕΝΕΓΙΛ, δηλαδή των ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων λυκείων, λένε ότι τα παιδιά μας εμάς δεν είναι ΑΜΕΑ. Πραγματικά στα ΕΝΕΓΙΛ υπάρχουν και παιδιά ΑΜΕΑ με κάποιες, ας πούμε, πιο ελαφριά μορφή, παρουσιάζουν δηλαδή πιο ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά υπάρχουν και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μπέρδεμα.
Γιατί οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν απλά μαθησιακές δυσκολίες θεωρούν ότι πρέπει να κλείσουν αυτά τα σχολεία. Μάλιστα. Πολύ λεπτό το θέμα, από όποια πλευρά πραγματικά, ναι. Και αν προσπαθήσεις να βοηθήσεις, κύριε Πετσαγκουράκη, ναι. Και από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται μέσα ως λοιπό προσωπικό στα ειδικά σχολεία και από την πλευρά των γονέων, πραγματικά είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Πραγματικά. Πάντως, ορισμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων που όφυλαν να τα πάρουν, δεν τα έχουν πάρει. Δηλαδή, όπως, να σας πω έτσι επιγραμματικά, θα πρέπει να χορηγούνται δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ COVID στα ειδικά σχολεία, όπως και σε όλα τα σχολεία. Θα πρέπει για την ειδική αγωγή να υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο για τις σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής. Υπάρχει το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που δεν διαθέτει ειδικές στολές προστασίας και που οι άνθρωποι με ηρωισμό βοηθούν καθημερινά τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται για τουαλέτα, για σύντηση. Υπάρχουν επίσης μαθητές στα ειδικά σχολεία που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και διατρέχουν κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή τους. Χρειάζονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των οικογενειών των μαθητών με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φροντιστές, ψυχολόγους, ιδίως αυτών που νοσούν. Μείωση των μαθητών ανά τμήμα στα ειδικά, ακόμα και στα ειδικά σχολεία χρειάζεται. Μάλιστα. Έπειτα, οι σταθερές ομάδες μαθητών που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία δεν ισχύουν, γιατί οι θεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές, τα παίρνουν τα παιδιά από τα τμήματα ατομικά και μετά επιστρέφουν στα τμήματά τους. Θα πρέπει να υπάρχει σχολιαστρική υπηρεσία να στελεχώνεται με τον απαραίτητο αριθμό γιατρών που να καλύπτει τα ειδικά αλλά και ίσως και τα γενικά σχολεία, γιατί όχι. Μετά, ένα άλλο σημαντικό θέμα, οι μαθητές των δομών της ειδικής αγωγής μεταφέρονται καθημερινά με μισθωμένα οχήματα τα οποία μπορεί να είναι αστικά, υπεραστικά ή μεταξύ, που αφού τους αφήσουν στο σχολείο συνεχίζουν τα δρομολόγια τους μέχρι το μεσημέρι να κάνουν και άλλα δρομολόγια. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο οι καθηγητές, οι μαθητές και οι γονείς ας πούμε, είναι και ένας μεγάλος αριθμός ατόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα οχήματα που εμπλέκεται και αυτό στην ειδική αγωγή. Μάλιστα. Χρειάζεται έλεγχος να τηρούνται σχολαστικά οι κανονισμοί που υπάρχουν, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων ανά όχημα, αποστάσεις μεταξύ τους. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συνυπολογίσει το Υπουργείο και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις που θα προάγουν την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων.